Όλοι γνωρίζουν τη διαδρομή της ΕΡΤ και τη στάση της κάθε κυβέρνησης. Είναι υποκρισία βέβαια η δέσμευση που αναλαμβάνεται κάθε φορά, εισαγωγικά το λέμε δέσμευση, για την αντικειμενική ενημέρωση και όλα όσα ακούγονται για την επίηση όρης παρουσία των θέσεων των κομμάτων, των φορέων οργάνωσης του λαού μας και όλα αυτά. Ακούσαμε τώρα πριν από λίγο αυτόν τον καυγά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που ποιος χειρίζεται καλύτερα, να το πω έτσι, την, πιο αντικειμενικά την ΕΡΤ. Βέβαια αυτός ο καυγάς είναι και αυτός κάλπικος, γιατί επί της ουσίας υπάρχει μια συμφωνία σε αυτή την πολιτική που ακολουθείτε και πώς θα παρουσιάζεται μέσα από αυτά τα κανάλια στο ίδιο το λαό. Βέβαια εδώ συμφωνούν ότι πρέπει η ΕΡΤ να είναι ένα μαγαζί το οποίο θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής που σήμερα η αστική τάξη θέλει να υλοποιηθεί για να βγει από την κρίση και να πάει σε αυτή την ανάπτυξη που θα της δώσει κέρδη. Ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ότι μετατρέπει την ΕΡΤ σε κυβερνητικό φερέφωνο, όταν το ίδιο ακριβώς, μα το ίδιο ακριβώς έκανε και η δική του κυβέρνηση, φτάνοντας μάλιστα σε τραγγραφικές καταστάσεις που ζημίωσαν την ΕΡΤ στα μάτια του λαού. Η κυβέρνηση βέβαια αναζητά άλοθη στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει τη σημερινή πολιτική, όπου η ΕΡΤ θα εξακολουθήσει να εφίσταται ασφικτικό εναγκαλισμό από την κυβέρνηση, όπως διαφάνθηκε και από την υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά την αντικειμενικότητα για την οποία γίνεται λόγος, ο λαός λέει άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι θετικά. Κάθε άλλο βρίσκονται σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτά που ισχύει ο κ. Ζούλες στην υποθέσή του. Τι παρατηρούμε? Κυβερνητική προπαγάνδα στα δελτία, αποσιώπηση των λαϊκών κινητοποιήσεων, εκπομπές που αναπαράγουν το δίπολο και τα μικρότερα κόμματα και ειδικά το ΚΚΕ εμφανίζονται με το σταγονόμετρο. Αρκεί να σας πω ότι μετά τις εκλογές, εδώ και δύο μήνες, στην ΕΡΤ3 δεν έχει ακόμη εμφανιστεί εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Δέστε το. Και πολλά ακόμη, όπως για παράδειγμα ότι διαπιστευμένος δημοσιογράφος δεν υπάρχει για το ΚΚΕ. Επί ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε 3 χρόνια για να λυθεί. Και τώρα μετά τις εκλογές επανήλθαμε στο καθεστώς το ΚΚΕ να μην έχει διαπιστευμένο δημοσιογράφο. Θυμίζουμε επίσης, και το λέμε εδώ στην Επιτροπή, στους εργαζόμενους συμβασιούχους της ΕΡΤ παραμένουν απλήρωτες υπερορίες αργίες από την περίοδο πριν από το κλείσιμο. Στο τεχνικό προσωπικό αλλά και στο μέρος των μεικτών παραγωγών της ΕΡΤ που χρησιμοποιούνται οι κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της, το προσωπικό αυτό είναι ως επί το πλείστον εργολαβικό και σε αυτούς προκύπτουν και καθυστερήσεις πληρωμών και κατά περίπτωση ανάλογα με τον εργολάβο και ποικιλία εργασιακών σχέσεων. Ο κανονισμός της ΕΡΤ ενισχύει το ρόλο των διευθυντικών, των διευθυντών και το διευθυντικό δικαίωμα. Ζήτημα που καθιστά κάθε εργαζόμενο έρμηνο του διευθυντή, ακόμα και για λαπτικές μεταβολές. Καθιερώνει την αξιολόγηση με υποκειμενικά κριτήρια και σε συνδυασμό με το ότι η ΕΡΤ είναι το μαγαζί της εκάστοτε κυβέρνησης, γίνεται κατανοητό ότι τα κριτήρια αυτά θα είναι πρωτίστως πολιτικά. Γι' αυτό άλλωστε και καθιερώνει μια σειρά διευθύνσεις και υπηρεσίες, όπως η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσία Ασφάλειας Εσωτερικού Ελέγχου, που δημιουργούν ασφικτικό μηχανισμό χειραγώγησης συνολικά των εργαζομένων. Τελειώνω με κάποια ερωτήματα. Τι θα κάνετε για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα? Τι πολιτική θα ακολουθήσετε σε σχέση με τους εργαζόμενους? Θα τα διατηρήσετε όλα αυτά που σήμερα υπάρχουν και αυτά που αναφέραμε παραπάνω? Επίσης, τι θα κάνετε με όλο αυτό τον οριμαγδό των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, στον οποίο επιδόθηκαν όλες οι κυβερνήσεις, παραγωνίζοντας το προσωπικό της ΕΡΤ? Θα το συνεχίσετε? Όποιο και αν είναι το πρόσωπο αυτή τη στιγμή που εδώ προτείνεται, η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση, εμείς πιστεύουμε ότι η ΕΡΤ θα αποτελεί ένα μαγαζί κυβερνητικό που θα επιχειρεί να πει στο λαό ότι η κυβερνητική πολιτική είναι μονόδρομος και ότι πρέπει να υλοποιηθεί. Βέβαια τα πρόσωπα δείχνουν τις προθέσεις. Όμως ακόμα κι άλλος να ήταν, δεν θα είχαμε καμιά αυταπάτη
για την πολιτική που θα ακολουθεί στην ΕΡΤ. Ψηφίζουμε όχι στα πρόσωπα, παρόλα αυτά ευχόμαστε καλή δύναμη.